Να δούμε όμω τι ακριβώ προβλέπει το ασφαλιστικό πλέον για τι εισφορέ. Ε, να πάμε στον συνάδελφο Ζώη Τσόλη, ο οποίο είναι κοντά μα, mm -hmm. προστάμενο από το οικονομικό του βήματο. Ζώη, λοιπόν, πάμε να δούμε τι κατηγορίε εκείνε που έχουμε αλλαγέ. Γιατί υπάρχουν κάποιε αυξομοιώσει σε ορισμένε εισφορέ. Ακριβώ. Καλησπέρα. Ε, η βασική αρχή του νομοσχεδίου είναι ότι πλέον αποδεσμεύονται οι ασφαλιστικέ εισφορέ που δίνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίε και οι αυτοαπασχολούμενοι από το ετήσιο εισόδημα. Μέχρι τώρα με τον νόμο Κατρούγκαλου πλήρωναν το 13% ε, του εισοδήματος για την κύρια σύνταξη και γύρω στα 50 ευρώ από 47 μέχρι 52 ευρώ το μήνα για να έχουν την ασφάλιση υγείας. Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Βρούτσης, η κυβέρνηση, τήρησε την υπόσχεσή της και αποδέσμευσε το, τις το εισφορές από το εισόδημα, ένα γεγονός που δημιουργούσε διαμαρτυρίες έντονες σε όλους όσοι είχαν και δήλωναν υψηλά εισοδήματα. Ταυτόχρονα όμως προχώρησε στην αύξηση των ελάχιστων ορίων ασφαλιστικών εισφορών. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα... Την έχουμε και εδώ βεβαίω. Είναι εδώ ναι. λοιπόν η πρώτη κατηγορία. Αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα γιατί το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνει εισοδήματα μέχρι 9.000 ευρώ, 10.000 ευρώ. Ε, πλέον θα πληρώνει για να πάρει μια χαμηλή σύνταξη βέβαια σε αυτό το επίπεδο ε, και για να έχει την ασφάλιση τη υγεία, 210 ευρώ το μήνα. Αυτό Ενώ, λοιπόν σε σχέση με το παρελθόν. Είναι αυξημένο κατά 40 ευρώ. Γιατί καθώς... πληρώνουν 169 ευρώ, λοιπόν, Ακρίβως, αγίστικα, ακριβώς, Ακριβώ. Το ίδιο λοιπόν... ισχύει με? αναλογικά για τι επόμενε πέντε κατηγορίε που έχει βάλει ο κύριο Βρούτσι, τι οποίε μπορεί να επιλέξει ο κάθε ελεύθερο επαγγελματία. Για να φτάσουμε στην υψηλότερη που αντιστοιχεί στι 40.000 ευρώ το χρόνο, εκεί σύμφωνα με τον νόμο. Κατρούγκαλου έδινε 5.800 ευρώ το χρόνο ε, ασφαλιστικές εισφορές, ενώ, ενώ τώρα, τώρα θα μπορεί δίνει, δίνει... 6.800 ευρώ το χρόνο. Μάλιστα. Άρα, όσο ξεκάθαρο είναι, για να είμαστε σαφείς σε αυτό το θέμα, για αφορά πάρα πολύ κόσμο, όσο ξεκάθαρο είναι ότι θα υπάρξουν αυξήσεις της συντάξης για τους ασφαλισμένους από 30 χρόνια και μία ημέρα και πάνω, και για τους υποψήφιους συνταξιούχους που βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία, άλλο τόσο ξεκάθαρο είναι ότι υπάρχουν αυξήσεις γύρω της τάξης του 20% στις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολημένων, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι το μαύρο πρόβατο και για αυτή την κυβέρνηση λόγω των χαμηλών εισοδημάτων που δηλώνουν στην εφορία, λόγω της υψηλής φοροδιαφυγής που εντοπίζουν και οι θεσμοί και οι και το Υπουργείο Οικονομικών Μάλιστα. σε αυτέ τι κατηγορίε. Τελευταίο ερώτημα. Με όλε αυτέ λοιπόν τι αλλαγέ του ασφαλιστικού, mm. ε, η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού, αν θέλει, κλάδου γενικότερα, δηλαδή ποια θα είναι, θα υπάρξουν συντάξει αύριο ή μεθαύριο για του νέου οι οποίοι μπαίνουν στην αγορά εργασία. Ε, θα, υπάρξουν, θα υπάρξουν συντάξει. Οι συντάξει θα είναι πάρα πολύ χαμηλέ για όλου όσοι βγαίνουν στη σύνταξη μέχρι 30 χρόνια ασφάλιση. Δηλαδή υπολογίζουμε ότι οι συντάξει αυτέ θα κυμαίνονται γύρω στα στα 700 ευρώ, στα 700 με 800 ευρώ, όταν η κρατική επιχορήγηση είναι τα 380 ευρώ, η, η εθνική σύνταξη που λένε, σύνταξη που λένε. Ε, Από εκεί και πέρα είναι ένα, ο νόμος δίνει ένα κίνητρο να μείνουμε όλοι στην εργασία πάνω από τα 30 χρόνια ασφάλισης, για να υπάρξουν ικανοποιητικέ ε, συντα... και έσοδα. έσοδα και στη συνέχεια συντάξεις. Ζώη Τσόλης, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ καλή συνέχεια.